θα βγούμε εκτός Κρήτης, μια σύνδεση που την προσπαθούμε αρκετό χρονικό διάστημα, για να πάμε στο μοναδικό μουσείο κούκλα στην Ελλάδα. Ξέρετε, τα παραμύθια γίνονται καμιά φορά και πραγματικότητα. Πάμε στην κυρία Φωτεινή Καλούδη, υπεύθυνη καλλιτεχνικού προγραμματισμού. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη. Τι κάνετε, πώς είστε? Χαίρομαι πάρα πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Αγαπάμε πάρα πολύ την Κρήτη και ανυπομονούμε να σας ξεναγήσουμε στο μουσείο. Ξέρετε, γνωρίζαμε για ιστορικό μουσείο, καλλιτεχνικό μουσείο. Λαογραφικό μουσείο. Λαογραφικό μουσείο. Πάμε και στο μουσείο κούκλας, η αλήθεια. Είναι το μοναδικό από το 1984. Ναι, βεβαίως. Είναι από το 1984, δεν λειτουργεί το μουσείο. Λειτουργεί όμως ο Δημοτικός Κουκλοθέας του Περιτόπα, στη πόλη μας. Είναι το Δημοτικό Κουκλοθέατρο, το οποίο ξεκίνησε ιδιωτικά στην αρχή και μετά από όλα αυτά τα χρόνια, τα 38 χρόνια πορείας, έχει αποκτήσει 600 περίπου κούκλες. Οπότε η ανάγκη της δημιουργίας ενός μουσείου ήταν επιτακτική. Το 2010 και το 2009 δημιουργήθηκε το μουσείο κούκλα. Και από τότε καθημερινά εκπαιδεύεται παιδιά, τα οποία μπορούν να βρίσκουν τις κούκλες από τα παιδικά τους παραμύθια. Βλέπετε εδώ, οι κούκλες μας είναι πάρα πολλές. Θα προσπαθήσω, εσείς θα κατευθύνετε τη συζήτηση. Τι θέλετε να σας πω? Θέλω λίγο να μας δείξετε και να μας βάλετε στο κλίμα με την πιο εντυπωσιακή κούκλα. Μία κούκλα που θα μας εντυπωσιάσει και ποια είναι και η ιστορία της. Ναι, εμείς τις αγαπάμε όλες το ίδιο, αλλά για φέτος το Κυκότη, ο οποίος είναι και δική μου αγαπημένη κούκλα, αλλά είναι και πάρα πολύ επευρυντική κούκλα, την οποία έχουμε τοποθετήσει στο κέντρο του μουσείου για φέτος. Ο Δον Κυκότης κατασκευάστηκε από τον Κώστα Χατζιανδρέου πριν πάρα πολλά χρόνια. Να σας πω ότι για πάρα πολλές κούκλες δεν έχουμε στοιχεία, γιατί δεν έχει γίνει ακόμη η μελέτη για την κάθε κούκλα. Δυστυχώς, η δημιουργή του Περιτόπα, ο κύριος Κώστας Χατζιανδρέου και η Σοφία Φιτοπούλου, έφυγαν λίγο νωρίς από τη ζωή, έχοντας αφήσει πίσω περίπου 300 κούκλες και μία ιστορία της 5 χρόνων. Και είμαστε στη διαδικασία, σε αυτό μας βοήθησε λίγο ο κορονοϊός, που ήταν κλειστό το μουσείο ένα διάστημα, δεν είναι υποδεχόταν παιδιά, ώστε να μπορέσει προχωρήσουμε τη μελέτη και την καταγραφή όλων των εκτεμάτων. Ξέρετε, μία απορία. Πόσο δύσκολο είναι προκειμένου να κατασκευαστεί μία κούκλα από τη μία και από την άλλη τα υλικά τα οποία χρησιμοποιείται? Ναι. Να σας πω ότι στις παλιές κούκλες του Περιτόπα, όπως να σας δείξω τα τρία γουρουνάκια, χρησιμοποιούσαν ο Κώστας Χατζιανδρέου βάσεις στις κούκλες. Δουλεύαν πάρα πολύ τη γλυπτική σε φελιζόλ. Ήταν μια τεχνική που την έμαθαν όταν σπούδασαν στο Βόρσλαφ στην Πολωνία. Και την αγαπούσαν πάρα πολύ σαν τεχνική. Βέβαια, λέγεται κουκλοθίασος, γιατί παίζαν και οι ίδιοι πάνω στη σκηνή μαζί με τις κούκλες. Αργότερα, άρχισαν να κατασκευάζουν και πολύ μεγάλες κούκλες, όπως αυτή που είναι γιγαντόκουκλες. Για να μπορείτε να το δείτε καλά, γιατί δυσκολεύομαι λίγο με την εικόνα. Και κάνω και κάποιες κούκλες τις οποίες δεν έχουν παίξει σε παραστάσεις, αλλά είναι κούκλες για να στολίσουν το μουσείο που πάντα ήταν το όνειρό τους να δημιουργηθεί. Θα σας δείξω και ένα πολύ μεγάλο άλογο που έχει κατασκευαστεί, ειδικά για το μουσείο, το οποίο έχει και κίνηση και καλπάζει. Αργότερα, όσο περνούσαν τα χρόνια, οι τεχνικές άρχισαν να αλλάζουν. Λίγο πριν φύγουν από τη ζωή, άρχισαν να κατασκευάζουν και κούκλες από πολτό, ξύλο πολτό. Και αυτή την τεχνική ακολουθούμε και εμείς τώρα, χρησιμοποιώντας και άλλα πάρα πολλά υλικά, κτήλα, τραβούμε τα κοστούμια μόνοι μας, όλα είναι χειροποίητα και οι κούκλες και τα σκηνικά. Πάντως, από τις εικόνες που μας μεταφέρει η κυρία Καλούδη, σίγουρα γυρνάμε πολλές δεκαετίες πίσω, στα παιδικά μας χρόνια, στις όμορφες, έτσι, ωραίες αυτές εποχές. Και ήθελα να πω, φαντάζομαι τα παιδιά, ένα παιδί που θα βρεθεί σε αυτό το μουσείο κούκλας, πόσο όμορφα θα νιώσει και δεν ξέρω και τι σας λένε τα παιδιά. Μπορούν να τις αγγίξουν, να ασχοληθούν με τις κούκλες που έχετε φτιάξει? Τα παιδάκια μας τα φρέσκα, γιατί πάντα τα παιδιά ανανεώνονται, μεγαλώνουν και μας ξανάρχονται. Δηλαδή μετά από κάποια ηλικία έρχονται, αλλά έρχονται πάντα και μας χαιρετούν και μας αγαπούν πάρα πολύ.
Να σας πω ότι εδώ στο Μουσείο Κούκλας έρχονται και τα παλιά παιδιά. Τα παιδιά του 84, τα παιδιά του 90, τα παιδιά του 95, που είναι μεγάλοι άνθρωποι πια. Και έχουν κάνει τα δικά τους παιδιά. Και κάθονται στις ίδιες ακριβώς θέσεις. Και έρχονται εδώ στο Μουσείο Κούκλας και βλέπουν τις παιδικίες. Αυτό ακριβώς. Ανοίγεται το ντουλάπι των αναμνήσεων των πιο μεγάλων παιδιών. Και ξέρετε, οι αναμνήσεις δεν είναι. Οι κούκλες μένουν σταθερές στον χρόνο, δεν έχουν αλλάξει μορφή. Τα παραμύθια έχουν αποτυπωθεί μέσα τους με τη μουσική τους μαζί, με τα συναισθήματα, όλα που έχει προκαλέσει σε ένα παιδάκι η παράσταση. Και φυσικά είναι και πολύ συγκινητικό το ότι παρότι δεν ζουν πια οι δημιουργοί του Τυριτόπα, ζουν μέσα από αυτό το πράγμα και το όνειρό τους συνεχίζεται και έχει γίνει πραγματικότητα. Τι να ευχηθούμε. Τώρα τα τελευταία. Ναι, ναι, βέβαια, τα τελευταία. Τα τελευταία χρόνια να σας πω ότι εδώ είναι ένα κτηριακό συγκρότημα, ο Μήνος Κοφά, όπου στεγάζεται το κουκλοθέατρο, το Μουσείο Κούκλας, το Θεσσαλικό Θέατρο, η Φιλαρμονική, το Μπαλέτο, το Δημοτικό, έχει θερινό σινεμά και όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος είναι καθημερινά στο Μήνο του Παπά. Οπότε, επισκέπτοντας το Μήνο του Παπά, μπορεί να δεις μια κούκλα να περπατάει ή να πετύχεται ένα στυπάλι, μια έκθεση. Και το καλό είναι ότι όλοι οι καλλιτέχνες συνεργαζόμαστε μεταξύ μας, προκύπτουν συνεργασία και τη μία τέχνη μπαίνει μέσα στην άλλη. Το κουκλοθέατρο τη λαμβάνει όλοι βέβαια, έχει και λίγο από ζωγραφική, λογοτεχνία. Ξέρετε, επιτελείτε έργο. Εμείς θα ευχηθούμε να συνεχίσετε την προσπάθειά σας. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο από όλους μας. Με το καλό να ξανασυνδεθούμε και να τα ξαναπούμε και να σας επισκεφτούμε και από κοντά βέβαια. Βεβαίως, βέβαια θα μας έρθει η Κρήτη στις Μαΐου, γιατί πολλές φορές μας επισκέπτεται το κουκλοθέατρο Κρήτη. Έτσι. Είμαστε φίλοι πια. Και έτσι θα τα πούμε σε κυρία Καλούδη. Την καλησπέρα μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Λοιπόν, είπαμε αυτό που είπα και στην αρχή της σύνδεσης, ότι καμιά φορά τα παραμύθια γίνονται και πραγματικότητα. Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με άλλους κόσμους και άλλες αισθήσεις.